Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, πρώτα οι εγγραφές υπολόγισαν το κόστος πολιθέντων, στη συνέχεια προσέθεσαν τα άλλα έσοδα, αφαίρεσαν τα έσοδα και καταλήξανε στα εμπεντάλια. Τώρα θα κινηθούν οι λογιστικές εγγραφές από τα εκμετάλλευση προς το μεικτό κέρδος. Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει οι εγγραφές να ξαναυπολογίσουν τα έξοδα, δηλαδή που να τα προσθέσουν, να ξαναυπολογίσουν τα έξοδα, δηλαδή να τα ξαναβάλουν, και εκεί είναι που πολλές φορές μπερδεύεται ο αναγνώστης, διότι θεωρεί ότι έχουν κλείσει τα έξοδα και τα έξοδα, ξαναεμφανίζονται όμως, για να καταλήξει στο μεικτό κέρδος. Στη συνέχεια, από το μεικτό κέρδος θα κινηθούν οι λογιστικές εγγραφές στο τελικό κομμάτι που είναι τα αποτελέσματα χρήσεως. Για να το κάνουν αυτό θα πρέπει για τρίτη φορά να ξαναβάλουν τα έσοδα, να ξανααφαιρέσουν τα έξοδα, ώστε τώρα έχουμε φτάσει πάλι στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, δηλαδή οι λογιστικές εγγραφές των κλεισιμάτων κάνουν έναν κύκλο ως προς τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, βρίσκουν πρώτα αυτά, μετά υπολογίζουν το μεικτό κέρδος, μετά πάλι την εκμετάλλευση και τέλος θα βάλουν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, τα έκτακτα ανόργανα έξοδα, για να καταλήξουν στο τελικό στα αποτελέσματα χρήσεως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Έχουμε ολόψυχα σε όλους καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά.